Στο ρεπορτάζ που κάναμε χθες το βράδυ, αυτό ακριβώς μας λέγανε κάθε χρόνο. Λοιπόν, μία ακόμα είδηση από την περιοχή της Ηλίας και συγκεκριμένα από την Ζαχάρο, που είχαμε ένα 6χρονο κοριτσάκι το οποίο ζει μόνιμα στην Ελβετία. Είναι όμως Ελληνάκι, έχει έρθει για διακοπές στην περιοχή. Ήπιε νερό όταν είχε πάει για μπάνιο μαζί με την μητέρα του, με αποτέλεσμα να βρεθεί ανέστητο μέσα στο νερό. Η μητέρα, μόλις αντιλήθη ότι έχει συμβεί, κατευθείαν έτρεξε στο μικρό παιδί, του έδωσε το φιλί της ζωής και προσπάθησε να το κρατήσει στη ζωή. Έτρεξε γρήγορα και ένας ναυαγωστός, ο οποίος βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή, λίγο μακρύτερα από το σημείο. Όταν αντιλήφθη τι συνέβη, έκανε κάρπα στο κορίτσι, με αποτέλεσμα να καταφέρει να το κρατήσει ζωντανό εκείνα τα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου εκεί όμως υπέστη ανακοπή καρδιάς, με αποτέλεσμα οι γιατροί αμέσως να το διασωληνώσουν και να δώσουν εντολή να μεταφερθεί εκτάκτως στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών της Πάτρας. Οι γιατροί στην μονάδα εντατικής θεραπείας, ο κ. Ηλιάδης μαζί με την ομάδα του, κατάφεραν να σταθεροποιήσουν το παιδί, το οποίο νοσηλεύεται στην μονάδα. Είναι σοβαρή η κατάσταση, το όπως μαθαίνουμε. Ωστόσο, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι ότι όσο περνάνε οι ώρες και δεν υπάρχουν επιπλοκές στην πορεία της υγείας του, γίνονται όλο και περισσότερο αισιόδοξοι ότι θα μπορέσει το κοριτσάκι να περάσει τελείως τον κίνδυνο. Περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες ώρες να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει αυτή η ιστορία, πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός της μικρούλας στην χορήγηση των φαρμάκων που της δίνουν και να δούμε από εκεί και πέρα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Όλοι εύχονται να τα καταφέρει και μακάρι, να βγει νικήτρια για την μάχη την οποία δίνει για τη ζωή της. Μακάρι. Θα της πάνε όλα καλά.